Γιώργο Κοκκίνη, ιστορική μέρα θεωρώ σήμερα για το Πανοβριακό Ριόλου, καθώς η ομάδα σου πέτυχε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Δύο λόγια για το παιχνίδι, πώς το είδες και αν θεωρείς δίκαιο τελικό αποτέλεσμα. Σίγουρα είναι μια ιστορική νίκη για την ομάδα, πρώτη στην ΓΑΜΑ Εθνική. Πιστεύω ήταν δίκαιη, ήμασταν καθ' όλη τη διάρκεια της ματς καλύτεροι από τα Πραγνέικα και αν ήμασταν και λίγο πιο προσεκτικοί θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και περισσότερα γκολ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για αυτή τη νίκη και κάθε Κυριακή είναι τελικός για εμάς. Ήσασταν και άτυχοι στο Μενίδη την προηγούμενη εβδομάδα, χάσατε κάποιες ευκαιρίες, ιτηθήκατε με ένα 0. Σήμερα το μάτς έμοιαζε με τελικό για σας. Σίγουρα. Στο μάτς με τον Αχαναϊκό, χωρίς φάση, χάσαμε το παιχνίδι. Ενώ είχαμε 2-3 καλές ευκαιρίες εμείς. Είχαμε πει με τα παιδιά, είχαμε μιλήσει με τον coach ότι πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε τα Βραχνέικα και δεν θα φύγουμε από το γήπεδο να μην πάρουμε τους 3 βαθμούς. Ήσταν αποφασισμένοι για την νίκη. Συνέχεια τώρα. Συνέχεια, ξέρουμε, είναι δύσκολη. Έρχεται ο Διαγόρας Ρόδε τώρα. Άλλος ένας τελικός για εμάς. Καλή συνέχεια. Είστε καλά. Μαζί μας ο προπονητής του Διαγόρα Βραχνέικο, ο κύριος Φίλιππος Σκινάς. Κύριε Σκινά, έρθετε σήμερα εδώ στην Κάτω Αχαγιά μετά τα δύο παιχνίδια στα Βραχνέικο που αποσπάσατε 4 βαθμούς. Με στόχο την ισοπαλία ή την νίκη, θεωρώ. Δεν τα καταφέρατε, ιτηθήκατε με 2-1. Πώς είδατε το μάτς? Ήταν ένα κλασικό τοπικό ντέρμπι. Κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Πιο πολύ δυνατό. Μονομαχίες. Δεν βοηθούσε και ο αγωνιστικός χώρος να γίνει και κάτι διαφορετικό, πιστεύω. Μπήκαν 3 γκολ στο πρώτο τέταρτο, έτσι. Ναι, μπήκαν 3 γκολ στο πρώτο τέταρτο. Ένα παιχνίδι πιστεύω αντιπροσωπευτικό όπως είναι τα τοπικά ντέρμπι. Κρίθηκε στις λεπτομέρειες, το είδατε κι εσείς. Πιο πολύ δεύτερο ημίχρονο έγινε παιχνίδι. Πιέσατε στο δεύτερο ημίχρονο εσείς, αλλά δεν καταφέρατε να βάλετε τον γκολ της Σοφάρης. Δεν καταφέραμε να βάλουμε τον γκολ. Συνεχίζουμε, έτσι είναι αυτά τα παιχνίδια. Από την ομάδα μείνετε ικανοποιημένος, βέβαια ήρθε και το αρνητικό αποτέλεσμα. Πώς είδατε την ομάδα σας? Όχι, πάντα προσπαθούν τα παιδιά, δεν έχω κανένα παράπονο από τα παιδιά. Πάντα προσπαθούν τα παιδιά και όπως είδατε και σήμερα, κανένα παιχνίδι δεν τα αφήνουν. Όχι αδιάφοροι, δεν μπορώ να πω αδιάφοροι. Παλεύουν όλα τα παιχνίδια. Αυτό που έχουμε πει σε όλα τα παιχνίδια. Δεν έτυχε το αποτέλεσμα, προχωράμε. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια στο Διαγόρα. Να είστε καλά. Μαζί μας και ο προπονητής του Πανοβριακού Ριόλου, ο κύριος Ντίνος Σπυρόπουλος. Ντίνο, ιστορική μέρα θεωρώ σήμερα για τον Πανοβριακό, γιατί πέτυχε την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, στο γειτονικό ντέρμπι εδώ με τα Βραχνέικα 2-1. Δίκαια θεωρείς? Νομίζω ότι δώσαμε τροφή στον αντίπαλο να πιστέψει ότι στο δεύτερο ημίχρονο μπορεί να καταφέρει να γυρίσει το μάτς. Κυριαρχήσαμε στο μεγαλύτερο χρονική διάρκεια του παιχνιδιού. Ήμασταν ή όχι αποτελεσματικοί πολύ ή τυχεροί. Να τελειώσουμε το παιχνίδι το πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι δημιουργήσαμε πολλές προϋποθέσεις ώστε να τελειώσουμε το παιχνίδι, αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Στο δεύτερο είχαμε και δύο αναγκαστικές αλλαγές και έπρεπε λίγο να πιστοχωρήσουμε. Γιατί μην ξεχνάτε, τα παιδιά αυτά είχαν μεγάλη πίεση για το αποτέλεσμα και φάνηκε στο γήπεδο προπαντός στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά στο τέλος μένει η χαρά της νίκης που τη θέλαμε πάρα πολύ για ψυχολογικούς λόγους, ώστε αυτή η ομάδα, γιατί δουλεύει καθημερινά στις προπονήσεις, πρέπει να αποκτήσει μια ψυχολογία και μια αυτοεπίθεση, αν θέλετε, για να μπορεί να συνεχίσει καλύτερα. Φοβήθηκες όταν τραυματίστηκε ο Νηφορόπουλος, ο αρχηγός, και βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο? Όχι, δεν πω ότι φοβήθηκα, γιατί πιστεύω ότι όλα τα παιδιά προσπαθούν. Επειδή είναι ένας έμπειρος παίκτης που έχει παίξει την κατηγορία και βαρόμετρο στην ομάδα, γι' αυτό το λέω. Σίγουρα ο Παναγιώτης είναι ένα παιδί που βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα σε πολλούς τομείς. Έχει και μεγαλύτερες παραστάσεις από άλλες κατηγορίες. Αλλά δεν μπορούμε να σταθούμε σε μια απουσία. Νομίζω ότι σήμερα η ομάδα, και είναι κάτι που είπα στα παιδιά πριν το παιχνίδι, ότι αν θέλουμε να κερδίσουμε το σημερινό παιχνίδι και όπως και τα υπόλοιπα, θα πρέπει να ματώσουμε και να βγαίνουμε από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς να μπορούμε να περπατήσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό προσπαθούμε να περάσουμε και σε αυτά τα παιδιά. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Άστε καλά.